ουραία σταλαιπωρία, αγανάκτηση και αλαλούμ στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου στην Παραλιακή. Εδώ και 2 χρόνια δεν υπάρχουν δικηγόροι, με τον όγκο δουλειάς να είναι τεράστιος. Από πάρα πολύ νωρίς έχει έρθει ο κόσμος και το κακό ήταν ότι ήταν και έξω. Κλειστή η πόρτα και έξω ο κόσμος, 8 η ώρα. Και κρύωναν με τέτοιες χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι μόνο 2 φορές την εβδομάδα. Είναι ένα δύσκολο κτηματολόγιο γιατί έχει πολλή δουλειά. Δεν εξυπηρετούμε, θα δεν βλέπετε. Ταλαιπωρία έχουμε έρθει 5 φορές. Έστειλα και δικηγόρο γιατί δεν έχει δικηγόρο εδώ. Και μας αναγκάζουν να πηγαίνουμε και σε δικηγόρο και σε μηχανικό. Εγώ έχω συμβόλαιο βέβαια κανονικά, έχω αυτό και δεν το δέχομαι, δεν έχουν, ενώ έχω χαρτί του κτηματολογίου, είναι δικό τους λάθος και όμως με υποχρεώνουν τώρα να πάω στο δικηγόρο να δώσω 2.000 σχεδόν ευρώ. Εμάς είναι και η δουλειά μας και πρέπει να ερχόμαστε πολλές φορές και τον ίδιο μήνα μπορεί να έρθουμε και 2 και 3 φορές, είναι δύσκολα. Θα εξυπηρετηθείτε μέχρι τις 12. Ελπίζω πως ναι. Τι λέτε για την κατάσταση, για την υποστελέχωση τώρα του... Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν, όπως είπε η κυρία συνάδελφος, δεν υπάρχουν δικηγόροι. Η κυρία Κόπακα έχει εξαντληθεί. Είναι πολύ λογικό να έχει εξαντληθεί. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Όχι γιατί δεν θέλετε, γιατί δεν μπορεί. Από το 2016 μέχρι σήμερα, όλες οι εγγραφές, όλες οι καταχωρήσεις να τις επεξεργάζονται και να στέλνονται για επεξεργασία στα κτηματολογικά γραφεία της Σάρτας και της Μυτιλίνης. Επίσης, δεν υπάρχει δικηγόρος για να ενημερώνει τους πολίτες με αποτέλεσμα η ενημέρωση να γίνεται από τη Διευθύντρια του Κτηματολογίου, η οποία ταυτόχρονα είναι και Διευθύντρια του Υποθηκοφυλακίου. Σανίδα σωτηρίας για χιλιάδες πολίτες αποτελεί προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου, η οποία καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν για τη διόρθωση των όποιων λαθών. Εμείς εδώ και 2 χρόνια ζητάμε, έχουμε κάνει και έγγραφα, τα έχουν συνυπογράψει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου και ο Ζωμολογραφικός Σύλλογος Ηρακλείου και το ΤΕΕ και οι δικαστικοί επιμελητές και όλοι όσοι γνωρίζουν και εμπλέκονται εδώ με την υπηρεσία. Κυρίως θέλουμε δικηγόρους. Είναι σοβαρή υπόθεση να κλείσετε ή... Ναι, γιατί σοβαρή. Το λάθος είναι δικό τους από εδώ πέρα και πρέπει να πάω στο δικαστήριο. Πήγα στο δικηγόρο και θέλει 1.500 ευρώ για να κάνουμε αυτό που μου ζητάνε. Ναι. Ενώ εγώ δεν φταίω πουθενά. Την ίδια ώρα κύκλοι της αγοράς περιγράφουν τις συνέπειες και στο τομέα των αγοραπολισιών. Αν υπάρχει μία προσημείωση ή μία υποθήκη σε ένα κίνητο, για να μπορέσει να καταχωρηθεί η διαγραφή της προσημείωσης μπορεί να περάσουν και 3, 4 και 5 μήνες. Άρα λοιπόν στο διάστημα αυτό το σίγουρο είναι ότι ο υποψήφιος αγοραστής θα έχει υπαναχωρήσει και θα έχει ματαιωθεί αγοραπολισία. Η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου του 2010, οπότε υπήρξαν καταχωρημένες οι αρχικές εγγραφές. Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα μέχρι τέλος του έτους, καθώς 31 Δεκάτου του 2020 λήγει η προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών, κάτι που σημαίνει ότι οι ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη κινδυνεύουν να περιέλθουν στην κυριότητα του δημοσίου, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί. Έχουν λάθη και αυτά τα λάθη θα γίνουν οριστικά κάποια στιγμή. Δεν θα μπορεί κανείς να τα διορθώσει δηλαδή. Στο δικό μας το γραφείο η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών λήγει τέλος του χρόνου. Αυτές που φαίνονται αγνώστου ιδιοκτήτη θα περιέλθουν στο δημόσιο, όντως. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες του δημοσίου, οι οποίες είναι καταπατημένες από ιδιώτες και αυτό θα οριστικοποιηθεί και το ανάποδο δηλαδή. Την ίδια ώρα οι εκκρεμίνες ενστάσεις σε όλη τη χώρα ξεπερνούν τις 100.000, ενώ για το πρόγραμμα κτηματογράφησης που τρέχει εκτιμάται ότι οι ενστάσεις θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο. Πάντως, το Φεβρουάριο αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την κτηματογράφηση του Ρεθύμνου, μία από τις 5 ορφανές μελέτες.